Ο πατέρας του πρώην υπαλλήλου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, Έντουαρτ Σνόουντεν, απέκτησε βίζα και θα τον επισκεφθεί στη Ρωσία. Ο 30χρονο που αποκάλυψε το ευρύ πρόγραμμα παρακολουθήσεων πολιτών έχει λάβει πολιτικό άσυλο από τη Ρωσία, προκαλώντα εκνευρισμό στην Ουάσιγκτον. Ο πατέρα του, Λον Σνόντεν, δήλωσε πω δεν έχει μιλήσει ω τώρα με το γιο του. Άσκησε επίση αυστηρή κριτική στην Αμερικανική κυβέρνηση. Ω πατέρα, θα ήθελα ο γιο μου να γυρίσει στην πατρίδα εάν πίστευε ότι το σύστημα απονομή δικαιοσύνη που αφορά όλου του Αμερικανού θα εφαρμοστεί σωστά. Στην παρούσα φάση όμω, αν λάβετε υπόψη πολλέ από τι δηλώσει που έκαναν οι ηγέτε μα, οι ηγέτε στο Κογκρέσο είναι εντελώ ανεύθυνε και δεν συνάδουν με το σύστημα απονομής δικαιοσύνη. Αυτό που είδα να συμβαίνει είναι πολιτικό θέατρο. Απογοητεύτηκα και από τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου. Πιστεύω πω έχει πλήρω καταλάβει ότι οι Αμερικανοί πολίτε είναι εντελώ απογοητευμένοι από αυτά που έμαθαν και ότι θα έρθουν κι άλλε αποκαλύψει. Ο δικηγόρος της οικογένειας αρνήθηκε να αποκαλύψει πότε θα γίνει το ταξίδι στη Ρωσία λόγω της φρενίτιδας όπως είπε για την υπόθεση. Μετά τους χειρισμούς της Μόσχας, ο Μπάρακο Ομπάμα ακύρωσε συνάντησή του με τον Βλαντινίρ Πούτιν.